Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε πολύ που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Οργανώσαμε ένα απογευματινό καφέ και θα έχω και μια ενημέρωση από την κυρία Χαρά Καλλιώρα, ιατρικού ενδιαφέροντος. Θα ήθελα και πάλι να σας ευχαριστήσω. Εύχομαι σε όλους καλό υπόλοιπο Σαρακοστής, να περιμένουμε με υγεία πάνω απ' όλα τις γιορτές. Τα υπόλοιπα θα τα πούν και οι υπόλοιπες κυρίες. Παρακαλώ την κυρία Μαρίνα να απευθύνει και αυτή ένα σύντομο χαιρετισμό. Καλησπέρα και από μένα. Θα αναρωτιέστε τι είναι ο ΟΚΠΑΔ. Τα αρχικά είναι οργανισμός κοινωνικών, πολιτιστικών και αθλητικών δράσεων. Ασχολούμαστε με τους παιδικούς σταθμούς, με τα ΚΑΠΗ και με οτιδήποτε αφορά γενικά τον άνθρωπο. Στα πλαίσια δράσεων του ΟΚΠΑΔ είναι και κοινωνικού ενδιαφέροντος και επιστημονικού ενδιαφέροντος, όπως σήμερα, με θέμα την υγεία, που θεωρούμε ότι είναι καθοριστική και σημαντική για όλους μας. Δεν νομίζω ότι έχω να σας πω κάτι άλλο. Απλά να ξέρετε ότι σαν ΟΚΠΑΔ δραστηριοποιούμαστε. Αν δεν ξέρατε τον ΟΚΠΑΔ μέχρι τώρα, θα τον μάθετε. Έχουμε οργανώσει αρκετές εκδηλώσεις σε αρκετά χωριά, όπως και στους παιδικούς σταθμούς. Σας ευχαριστώ πολύ. Είδα πράγματα που πρέπει να πούμε για την κυρία Καλλιώρα. Είναι κυρία επιμελήτρια στο Κέντρο Υγείας της Πύλης. Αποφύτησε το 1998 από την Ιατρική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εκπλήρωσε από το 1999 στο 2001 στο υπαίθριο Κέντρο Υγείας Μουζακίου. Το 2006 έλαβε την ειδικότητα Γενικής Υπογυναικής Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων, με επιπλέον εκπαίδευση στα τμήματα νευροχειρουργικής και ογκολογικής κλινικής. Το 2010 εκπλήρωσε τρίμηνη μετεπαίδευση στην ρευματολογική κλινική στα Ιωάννη και συγκεκριμένα στα ρευματολογικά νοσήματα. Το 2007 τελείωσε το μεταεκπαιδευτικό της και συνεχίζει το 2007 πάλι ως και σήμερα με πλέον βαθμό επιμελήτριας Α. Καλύπτει το ιατρικό, το ιατρείο Μουριάς του Κέντρου Υγείας Πύλης και περιστησιακά λόγω περιστικών αναγκών του Κέντρου Υγείας Πύλης, Κέντρο Υγείας Μουζακίου, Φαρκαδόνας, Αλαονίσου, καθώς και την Παθολογική Κλινική Καρδίτσας. Είναι μέλος σε πολλά σωματεία και επίσης είναι ως τακτικό μέλος δευτεροβαθμιών επιτροπών από το 2018 έως σήμερα, σε εκδηλώσεις για το ευρύ κοινό στα πλαίσια του εθελοντισμού, ως εκπαιδεύτρια σε προπτυχιακούς φοιτητές του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς και ειδικευόμενους Γενικής Ιατρικής Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας. Ενεργό μέλος στο ΚΕΛΠΙΟ και έχει παρουσιάσει έντονη επιστημονική δραστηριότητα με διαλέξεις και ανακοινώσεις σε ιατρικά συνέδρια, εργασίες, άρθρα εγκριτικών επιστημονικών περιοδικών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Καλλιώρα, τιμή μας. Θεωρώ πολύ μεγάλη τιμή καταρχήν να ευνηδιάσετε ολόκληρο βιογραφικό. Όταν είχα έρθει πρόσφατα στο χωριό σας, είχα δώσει μια υπόσχεση ότι πάντα θα είμαι δίπλα σας ως η απλή Χαρά, η γενική γιατρός που συναντάτε και στην εφημερία. Ή όταν βλέπετε μέχρι και το αυτοκίνητο, ξέρετε ότι εγώ είμαι μέσα έτοιμη να λύσω οποιαδήποτε απορία, αν μπορώ να το κάνω. Θέλω πραγματικά να κάνουμε πραγματάκια. Σε ό,τι αφορά και στο θέμα της υγείας, θα μας καθοδηγήσετε και εσείς, αλλά είναι και άλλες δράσεις. Δηλαδή, συζητούσαμε να κάνουμε και από άλλα πολύ περισσότερα ψυχαγωγικού χαρακτήρα. Επειδή ευνηδιάστηκα, όταν μου είπαν οι υπεύθυνες του συλλόγου σας να κάνουμε κάτι λίγο διαφορετικό από έναν απλό καφέ και τι θέμα θα ήθελα να συζητήσουμε, σκέφτηκα κατευθείαν τους εμβολιασμούς, γιατί είναι ό,τι πιο επίκαιρο. Από εκεί και πέρα περιμένω και τις δικές σας απορίες, φυσικά θα με σταματάτε. Ό,τι θέλετε, θα λύνουμε ανά πάσα στιγμή την ερώτησή σας, αλλά θα ήθελα και περαιτέρω ενδιαφέροντα για το τι θα θέλετε να κάνουμε από εδώ και πέρα. Είμαι στη διάθεσή σας. Και εδώ και η κυρία Πανάγου. Ευχαριστώ. Τι σημαίνει εμβόλιο? Βγήκε από τη λέξη εν που σημαίνει μέσα και βάλω. Εμβόλιο δηλαδή. Κάποιοι λέγανε βατσίνα. Αυτό είναι μια λέξη η οποία χρησιμοποιείται πολύ και βγαίνει από τη λατινική βάτσα, η οποία σημαίνει αγελάδα. Περίεργο, γιατί εκεί παρατηρήθηκαν, έτσι, παρατήρησαν κάποιοι γιατροί
φυσαλίδες, πήραν υγρό από εκεί, τις βάλανε σε νεσούλα σε κάποιους ανθρώπους και από εκεί βγήκαν τα πρώτα συμπεράσματα. Εγώ θα στείλω τον ασθενή, μπορεί να κολλήσει και κάτι άλλο. Κοστίζει στο κράτος, ενώ θα μπορούσα να αποφύγω αυτή την εισαγωγή. Αυτό εννοώ και κοινωνικό και οικονομικό όφελος. Ενδεικτικά θα σας πω, εμβολιασμός εποχικής γρήπης, αυτά είναι επίσημα τα στατιστικά να καταλάβετε πόσο σοβαρό είναι. 50% είχαμε λιγότερα καρδιολογικά προβλήματα. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος έχει γρήπη και έχει έξαγμα και μια καρδιακή ανεπάρκεια, πολύ πιο εύκολα αποδιοργανώνεται από ό,τι εγώ, αν το πάθω. 50% σώθηκαν. 28% διαβητικά άτομα σώθηκαν. Αυτά είναι αποδεδειγμένα πρόσφατα, έτσι, περσινά στοιχεία. Καθώς επίσης εγκεφαλικά κατά 24%. 2-3 εκατομμύρια θάνατοι παγκοσμίως προλαμβάνονται. Μπορείτε να διανοηθείτε πόσο σημαντικό είναι αυτό. Κομμάτι. Από ένα απλό εμβόλιο. 700.000 παιδιά, τονίζω τα παιδιά, σώζονται από αναπηρία. Δηλαδή ένα παιδί το οποίο θα σου κάνει μια πνευμονία, έτσι, μια λίμωξη αναπνευστικού, δεν αποκλείεται από επιπλοκές να σου κάνει και μια μηνυγκίτιδα. Η μηνυγκίτιδα είναι μια βαριά κατάσταση.